λοιπόν τις καλύτερες στιγμές και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, να πούμε πολλά περισσότερα πάνω στο παιχνίδι της Εθνικής. Σέντρα από τον Ροντιόνο. Εδώ υπάρχει κίνδυνος για την Εθνική. Και τελευταία στιγμή από την προβολή του Κώστα Κατσουράνη η μπάλα πηγαίνει εκτός. Πρέπει να σκοράρουμε οπωσδήποτε στο πρώτο ημίχρονο και να κάνουμε άμυνες σαν και αυτήν εδώ την Πασινά, να κλέβουμε την μπάλα από νωρίς, δηλαδή στην επίθεση των γηπεδούχων. Και βέβαια και να εκδηλώσουμε τις αντεπιθέσεις. Με αυτόν τον τρόπο η μπάλα περνά δίπλα από την εστία του Λόρια στην προσπάθεια του Χαριστέα. Το φύσας με δύναμη. Στο πρώτο δοκάρι ψάχνει ο Χαριστέας στην κεφαλιά. Απομάκρυνε πριν φτάσει στο Γιαννακόπουλο η άμυνα των Παζάκων και στη συνέχεια το σουτ από τον Ζαγοράκη που μπλόκαρε ο Λόρια. Σμάκοφ η συνέχεια για τους γηπεδούχους και τώρα είναι ο Ροντιόνοφ εκείνος που κάνει τη σέντρα πονηρή χαμηλά, αλλά εκεί ο Καψής παραχωρεί το κόρνερ. Εκτέλεσε ο Καραγκούνης η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα των Καζάκων. Όπως βλέπετε και από αυτήν με καταστάσεις που δεν αρέσουν στον Άντορ Χάγκελ. Το σούτ από τον Καρπόνιτς, μπάλα λίγο πάνω από τον ζωδοκάρι της εστίας του Αντώνη Νικοπολίδη. Έκοψε εκεί ο Καραγκούνης, άλλαξε με τον Χαριστέα, η μπαλιά είναι για τον Γιαννακόπουλο, για να δούμε. Θα προλάβει ο Λόρι. Πάλι ο Κατσουράνης για τον Χαριστέα, ο οποίος μάχεται εκεί για να συγκρατήσει την μπάλα, δεν θα τα καταφέρει. Αυτεύ και Αζόφσκι θα συνεργαστούν και θα απομακρύνουν. Συνεχίζει να μάχεται με τον Λιτβινέγκο, ο οποίος βγάζει για τον Ζουμασκαλίεφ. Εκεί είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τον Καζακστάν. Ο Ζουμασκαλίεφ σε αυτήν την παλιά κρυβίας, δείτε, του Λιτβινέγκο, που είδε τον συμπαίκτη του να προωθείται στην καρδιά της μεγάλης περιοχής της εθνικής μας. Έρχεται ο Κατσουράνης, βρήκε στο πρόσωπο τον αντίπαλό του. Βρίζας επιμένει. Βγάζει και την σέντρα, ο Γιαννακόπουλος στην κεφαλιά. Και την σέντρα είναι άστοχη ο Νικοπολίδης, έχει όλα είναι ρευστά. Ευκαιρία για τον Χαριστέα, βγαίνει ο Λόρια και μία εστία και αλλαγή παιχνιδιού με την πάσα για τον Λάριν, τον νέος Ελθόντα. Αυτός βγάζει την σέντρα, σε ταρίδες δεν μπορεί να διώξει την μπάλα και πάλι ο Ροντιόνοφ. Νέο γέμισμα, ευκαιρία και κόσμο. Αυτό το 1-0 ενώ η σέντρα είναι για τον Χαριστέα. Τος θα πάρει την κεφαλιά Λιμπερόπουλος, αφήνει για τον Σεϊταρίδη. Δυνατό το σούτ αλλά άστοχο. Μπάρα θα καταλήξει out. Τέλος ο Καραγκούνης. Κεφαλιά και η μπάρα θα καταλήξει out. Και ενώ εκτελεί ο Γιαννακόπουλος η κεφαλιά του Λιμπερόπουλου, μπάλα out. Μάχεται εκεί ο Καραγκούνης, ο Μπασινάς για τον Λιμπερόπουλο. Μπαλιά στο κενό χώρο για τον Χαριστέα. Κάνει την κίνηση και ο Λόρια. Μυρίστηκε το κίνδυνο, βγήκε και μπλόκαρε. Και τώρα ο Καφές περνάει για τον Χαριστέα. Σηκώνει το σημαίακι ο υπόπτης. Φάση έχει σταματήσει βεβαίως. Από αυτό το πλάνο δεν είναι δυνατόν να δούμε ξεκάθαρα αν ήταν ή όχι σε θέση offside ο Άγγελος Χαριστέας. Εκτελεστής και πάλι ο Καραγκούνης. Κεφαλιά, ο Λόρια θα μπλοκάρει από τον Καφέ. Κεφαλιά αυτή, τον βλέπετε τον Παντελή Καφέ. Μπαλιά για τον Χαριστέα, βγαίνει ο Λόρια, λασάρει ο Χαριστέας. Γιαννακόπουλος μπερδεύεται εκεί με τον Λιμπερόπουλο. Πιέζεται εκεί από τον Σμάκοφ. Αφήσει στον Σεϊταρίδη. Μια ακόμη σέντρα, Γιαννακόπουλος 1-1. Πάμε παιδιά, πάμε. 1-1 ισοφάριση από τον Στέλιο Γιαννακόπουλο από την σέντρα του Σεϊταρίδη και έχουμε ακόμα, ενώ βρισκόμαστε στο 33ο λεπτό, κάτι περισσότερο από 12 λεπτά. Γέμισμα από τον Μπασινά με στόχο τον Λιμπερόπουλο, η μπάλα περνάει για τον Χαριστέα, για να δούμε. Πρέπει να γυρίσει, ο Λόρια θα μπλοκάρει και πέσει μπροστά από τα πόδια του Άγγελου Χαριστέα, ο goalkeeper του Καζακστάν, με αυτοθυσία και μπλόκαρε την μπάλα. Μπασινάς θα δοκιμάσει να τροφοδοτήσει τον Γιαννακόπουλο, αυτός
αυτής. Προσποίησε, πίεσε εκεί, θα αφήσει τον Καραγκούνη. Υπάρχει χέρι και κάρτα. Η δεύτερη για τον Καρπόβιτς, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, το Καζακστάν θα μείνει με 10 παίχτες. Ο Μπασινάς ξανά για τον Σεϊταρίδη. Από εκείνο το σημείο έβγαλε την σέντρα νωρίτερα για τον Γιαννακόπουλο. Προσποίηση του Σεϊταρίδη. Κεφαλιά από τον Χαριστέα. Μπάλα θα καταλήξει out. Από τον Λιμπερόπουλο, συγγνώμη. 5 λεπτά για τις καθυστερήσεις. Υπάρχει χρόνος. Μπάλα προς τα πίσω. Ο Λόρια διώχνει. Τρέχει ο Γκέκας. Πρώτος την μπάλα. Όλοι όρθιοι στον πάγκο της εθνικής μας. Γεμίζει ο Μπασινάς. Ευκαιρία εκεί για τον Γκέκα. Διώχνει ο Λόρια. Πρώτου Γιαννακόπουλου. Ο Γιαννακόπουλος για τον Καραγκούνη. Αυτός θα γεμίσει στην αντίπαλη περιοχή. Γυρίζει ο Γκέκας. Η μπάλα φτάνει εκεί. Στον Λιμπερόπουλο που σουτάρει. 2-1. 2-1 από τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Τι γκολ, Θεέ μου. Τι γκολ. Τι γκολ. 2-1 από τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Χειροκροτεί ο Ρεγκάγκελ. Πεσμένοι στο έδαφος οι αντίπαλοι μας. Δεν το πιστεύουν. Και να λοιπόν που μίλησε και πάλι η ψυχή αυτής της ομάδας. Αυτής της εθνικής. Ένα απίστευτο, ένα συγκλονιστικό, ένα χιτσκοκικό φινάλε, κυρίες και κύριοι. Καραγκούνη στην μεγάλη περιοχή των αντιπάλων μας, σουτάρει από πλάγια θέση, θα ήταν ένα απίστευτο γκολ, ένα απίθανο γκολ, αλλά δεν έρχεται και ταυτόχρονα το σφύριγμα της λήξης. Να λοιπόν που η εθνική μας ρίχνει στο ταπί, ρίχνει στο καναβάτσο τους Καζάκους, πετυχαίνει αυτό που ήθελε έστω και με αυτόν τον τρόπο, τον συγκλονιστικό, τον χιτσκοκικό και όχι, επαναλαμβάνω, ιδανικό για καρδιακούς. Έσπασαν καρδιές λοιπόν το απόγευμα, ωστόσο η εθνική ομάδα κατάφερε να πάρει στο τέλος αυτό που ήθελε και να μην...